Abbiamo seguito tutto quanto, io sono console onorario, ah, è la console di Roma e di Pisa. Come sei arrivato a utenti che vogliono che si facciano 64. C'è una sorpresa ora, poi ora te lo dico. Come è Marianella? Però ce lo dobbiamo fare con loro una foto. Sì, noi ce lo facciamo tutti qua. Ci dobbiamo fare una foto con loro. Nora, ti ascrivia, abbiamo visto che... Ma che sorpresa! Per questa bellissima iniziativa. Mi piace, veramente... Chi che lei sia qui? Ένας πολυβιονίκης στην ιδιαίτερη χρονιά του 2004 στην Αθήνα που επισκέπτεται και την Καλαμάτα. Molto felice di avere a Calamata la medaglia d'oro delle Olimpiadi ad Atene. Σας καλωσορίζουμε και σας συγχαίρουμε για την πρωτοβουλία που πήρατε για αυτά τα 1000 χιλιόμετρα. Καλώς ήρθατε. Complimenti, complimenti, benvenuto, complimenti per l'iniziativa. Ωραία. Θα βγάλουμε μία φωτό. Una foto qui, però si riesce a mettere qui. Καλωσορίζουμε σήμερα εδώ στο κτίριο της Περιφέρειας Πελοποννήσου, στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας, τον Ολυμπιονίκη στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας του 2004. Τον Πάολο Μπετίνη, ο οποίος πήρε μια ωραία πρωτοβουλία αυτή τη χρονιά και κάνει ένα δρόμο 1000 χιλιόμετρων και ένας από τους σταθμούς που περνάει είναι και η Καλαμάτα και αύριο είναι η Σπάρτη. Τον ευχαριστούμε για αυτή του την πρωτοβουλία, διότι ο σκοπός είναι να θυμηθούμε και τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 που έγιναν στην Αθήνα, που εκεί ήταν Ολυμπιονίκης. Επίσης, ένα σπουδαίο άθλημα που σχετίζεται με το ποδήλατο και το οποίο σχετίζεται παράλληλα και με την πορεία μέσα στη φύση, μέσα στην ενδοχώρα. Είναι ο σκοπός λοιπόν διπλός, να προβληθεί και το ποδήλατο και το άθλημα, αλλά και ο τουρισμός για την περιοχή μας. Τον καλωσορίζουμε και τον ευχαριστούμε που είναι σήμερα εδώ. Gracias. Thank you. Grazie, grazie. Vuoi dire qualcosa? Io traduco. Okay. Sì, sì, non dobbiamo dare frasi. Io voglio semplicemente ringraziare per l'accoglienza. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ζεστή υποδοχή που ήταν. Quando ho pensato questo viaggio, όταν σκέφτηκα αυτό το ταξίδι, sinceramente non mi aspettavo così tanta popolarità in Grecia. Δεν περίμενα να είμαι τόσο γνωστός στην Ελλάδα και να με υποδεχτούν τόσο ζεστά. Anche perché sono già 20 anni che ho. Le περάσανε 20 χρόνια από εκείνο το μετάλλιο. Però è sempre bello, emozionante e vi ringrazio ancora. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ, είμαι πολύ συγκινημένο και ευχαριστώ όλους πάρα πολύ. Θα μου επιτρέψετε να προσφέρω ένα δωράκι στον κύριο Πάολο Μπετίνη και στην κυρία πρόξενο της Ελλάδος στο Λιβόρνο. Ελένη Κωνστάντα. Την κυρία Ελένη Κωνστάντα. Το ευχαριστούμε. Εδώ είναι και ο Ευκλής, ο τοπικός σύλλογος ποδηλατών. Γρανάζια, ποδήλατα, ωραίο. Ναι. Και να φανεί από εκεί. Ο σύλλογος ο Ευκλής.
ποδηλάτες του οποίου θα συνοδεύσουν αύριο και τον Πάολο στην Σπάρτη. Παράλληλα έχουμε εδώ ανθρώπους που ασχολούνται ακόμα με το ποδήλατο, όπως είναι ο Κοσμάς Ανταβουντιάν, ο οποίος ασχολείται και με τους αγώνες στο χώμα και σχεδιάζουμε κάτι μαζί, όπως η σύζυγός του, η οποία είναι πρωταθλήτρια σε τι? Ποδηλασία. Εντάξει. Ωραία. Και στον δρόμο και σε όλο. Από τη μεριά μου ήθελα να ευχαριστώ πάρα πολύ και τον Πάολο Μπετίνη και την πρόξενο Έλενα Κωνστάντο. Αυτό το γεγονός είναι αφορμή για να τονίζουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι της δραστηριότητας στην Ελλάδα, που σχετικά με το τουρισμό κυρίως. Δηλαδή, πολύ χαίρομαι ότι με αυτό το ταξίδι τόνισε πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει τουρισμό και λίγο πιο μακριά από τις παραλίες και από το προορισμό που όλοι σκέφτονται. Όταν σκέφτονται στην Ελλάδα, την Ελλάδα όλοι σκέφτονται παραλία. Ενώ η Ελλάδα δεν είναι μόνο παραλία, είναι και χωριά, είναι και αρχαιολογικούς χώρους, και εδώ στη Μεσσηνία πολύ χαιρόμαστε που με αυτό το γεγονός τονίζουμε αυτό το κομμάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι και αφορμή για να ξεκινήσουμε σχέσεις από την περιφέρεια Πελοπόννησο και από εμάς σαν προξενείο με το προξενείο του Λιβόρνο, όπου υπάρχει μια μεγάλη κοινότητα Ελλήνων. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάλι ένα δυνατό χειροκρότημα για τον Πάολο. Μια στιγμή ο κύριος ήθελε να διαβάσει κάτι στο Πάολο. Paolo, io ti faccio una sorpresa stasera. Lei, ne. Ecco mia esplice di Ado Paolo. Io vivo a Calamata. Zosti Calamata. Qui vengo al mio paese, vicino Napoli. Questo Simona in Italia. Ho chiesto a degli amici che facevano fanno sport amatoriale. Lei sti periodi di Paolo Bettini. Il presidente mi ha mandato uno scritto e mi ha detto di leggerlo a Paolo Bettini. Diavaso a poena silogo, a poena silogo di dalla California. Già campione olimpico da Atene 2004, ma soprattutto campione di umiltà, fantasia, umanità e altruismo. Lei o Paolo Bettini in prototipo che è in ανθρωπότητα, και είναι γενναιόδωρος, ναι. Δεν είναι εύκολο κείμενο. Ουμιλτά. A Lugano in Svizzera, campionato del mondo under 23. Si sacrifica per la squadra italiana, classifica finale primo Guerra, secondo Scampelluni, terzo Sironi, quarto Bettini. Quattro italiani ai primi quattro posti, ma i primi tre non li conoscerà quasi nessuno. Il quarto Paolo Bettini. Il mondo intero, il giorno dopo, mentre si svolgeva la prova dei professionisti, va a seguire sul circuito insieme ad un gruppo di tifosi italiani, che erano i miei paesani, che riconoscendolo, lo festeggiarono, calorosamente lo presero in braccio e lo portarono in giro. Lo presero in giro, cioè questa è stata una festa paesana. La fantasia, Atene 2004, pur essendo uno dei favoriti, parte da molto lontano, sorprendendo i diretti avversari, fa selezione in salita, gli esiste solo il portoghese Serge Poligno, che batte facilmente allo sprint. Mondiale di Salisburgo 2006, in una finale caotica, quando non si lascia sorprendere da un attacco improvviso dello spagnolo Sanchez, e batte allo sprint l'altro spagnolo Valverde, e tedesco Zane. Entrambi grandi velocisti. Umanità, nel 2006, vince la per la seconda volta il Giro di Lombardia, una settimana dopo la perdita del fratello maggiore, arriva da solo al traguardo, in maglia iridata, con la commovente
τέτοια. Αλφρατέλη. Ευχαριστούμε. 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 Να πάρει και η κυρία Έλενα το λόγο. Buonasera a tutti. Καλό βράδυ σε όλους. Sono il console di Grecia da Livorno. Έλενα στο Livorno. Έλενα Κωνστάντος. Έλενα Κωνστάντος. Καλησπέρα σε όλους. Abbiamo i ringraziamenti a voi. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Due veramente due brevissime parole. Δύο λόγια. Questa persona, Paolo Bettini, è un campione. Ο Paolo Bettini είναι πρωταθλητής. Per me è stato un onore poterlo accompagnare in questo viaggio. Τιμή μου ήταν να το συνοδέψω σε αυτό το ταξίδι. Ho anche un passato sportivo e quindi queste parole per dire che Che εγώ ήμουνα μέσα στο κόσμο του sport και αυτά τα λόγια για να πω ότι Paolo, oltre che a raccontare l'altra Grecia che non conosciamo ο Paolo θέλει να διηγηθεί την Ελλάδα που δεν γνωρίζουμε αλλού vuole che la bicicletta, la grave, la bicicletta che sta utilizzando θέλει να το ποδήλατο που χρησιμοποιεί possa essere un mezzo per tutti μπορεί per poter, να είναι ένα μέσο μεταφορά για όλους per poter conoscere il proprio territorio για να γνωρίζει ο καθένα το δικό του τόπο e anche fuori dal proprio territorio che άλλους τόπους πιο μακριά perché la conoscenza, il conoscere γιατί να γνωρίσουμε è un modo per saper pensare meglio e per poter vivere meglio. Να γνωρίζουμε άλλους τόπους είναι να σκεφτόμαστε καλύτερα, βοηθάει και να ζούμε καλύτερα. È anche una bicicletta che deve un mezzo per avvicinare i giovani a questo sport. Questo è il messaggio che Paolo sta cercando di portare in tutta la Grecia. Che είναι πάρα πολύ σημαντικό και το μήνυμα πολύ σημαντικό, αλλά το μήνυμα πολύ σημαντικό είναι ότι θέλει όλοι οι νέοι, όσο είναι δυνατόν πιο πολύ, να πλησιάζουν το κόσμο του ποδηλάτου. Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Grazie Margherita, un bacione.